στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, που είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας και χειρουργός στο νοσοκομείο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Πατρενού, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ότι είναι δυσάρεστο πραγματικά να μαθαίνουμε πως τα πρώτα κρούσματα είναι μέσα στο ιατρικό προσωπικό, και αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ήδη οι άνθρωποι αυτοί έχουν φύγει από το νοσοκομείο και άρα δυσκολεύουν τα πράγματα εντός του νοσοκομείου. Και δεύτερον, γιατί φυσικά είναι πάρα πολλοί εκείνοι που ενδεχομένως να έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους. Πραγματικά είναι αλήθεια να έχουμε αυτή τη δυσάρεστη πρωτιά, δηλαδή τα πρώτα κρούσματα στο νομό μας να είναι ένα συνάδελφος και μια συνεργάτηδα από την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Από προχθές που το έχουμε ενημερωθεί, σίγουρα έχει σημάνει συνεγερμό στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα συνάδελφο που ήταν ενεργός, πρώτης γραμμής γιατρός, ο οποίος εφημέρευε κανονικότατα το τελευταίο διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι η καρδιολογική κλινική είναι από τις βασικές κλινικές του νοσοκομείου Καλαμάτας, οπότε έχει άμεση συνεργασία με όλες τις κλινικές, τη δική μου, τη χειρουργική, τη μευτική, το αναισθησιολογικό κομμάτι όσον αφορά τα χειρουργεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε έρθει σε επαφή όλοι με όλους, άρα λοιπόν το πρόβλημα γιγαντώνεται. Έχουμε αρχίσει λοιπόν να είμαστε σε μια κατάσταση να χωριζόμαστε, να δούμε σε πιο ύποπτους, λιγότερο ύποπτους, για να κάνουμε όλοι πλέον το τεστ και να δούμε ποιοι είναι αρνητικοί, ποιοι είναι θετικοί, για να μπορέσουμε να δούμε πλέον ποιοι θα μείνουμε όρθιοι για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Εννοείται ότι δεν έχουμε χάσει την αισιοδοξία μας, εννοείται ότι συνεχίζουμε με το ίδιο σθένος, με την ίδια δύναμη, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη μεγάλη μάχη που ξεκίνησε και θα κορυφωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Κύριε Γιαννόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει γίνει το τεστ για τον κορονοϊό και σε αρκετούς συναδέλφους σας, δεν ξέρω αν έχει γίνει και σε εσάς προσωπικά. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν και άλλα κρούσματα, γιατί φαντάζομαι ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα μέσα στην ημέρα, τι θα γίνει με την λειτουργία του νοσοκομείου? Θα μπουν δηλαδή άνθρωποι σε απομόνωση και από εκεί και πέρα μπορεί να συνεχίσει η λειτουργία του νοσοκομείου κανονικά? Σίγουρα έχουν ξεκινήσει να δίνουν δείγματα όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι της καρδιολογικής. Σήμερα θα ολοκληρωθούν μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό της καρδιολογικής κλινικής. Κάποιοι παθολόγοι που ήταν σε επαφή λίγο περισσότερο σε πρώτη φάση. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η δειγματοληψία και στο υπόλοιπο προσωπικό ιατρικό που εφημέρευε με τους συγκεκριμένους συναδέλφους το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα θα δούμε από πώς θα είναι τα πράγματα, γιατί να μην ξεχνάμε και 8 αρρώστους νοσηλευόμενους που είναι ήδη στην κλινική και ουσιαστικά χρήζουν νοσηλείας και θα πρέπει να παραμείνουν εκεί, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να στείλουμε στους γειτονικούς νομούς ανθρώπους από ύποπτη κλινική, δηλαδή να δώσουμε περαιτέρω όθηση σε διασπορά ιού και σε γειτονικά νοσοκομεία. Άρα λοιπόν υπάρχουν συνάδελφοι εκεί που θεωρητικά δεν είχαν έρθει σε τόσο μεγάλη επαφή και συνεχίζουν τον αγώνα τους, συνεχίζουν το ρόλο του γιατρού μέσα στην κλινική για τους νοσηλευόμενους αρρώστους, μέχρι να δούμε τι θα γίνει και πώς θα ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος. Και περιμένουμε όσο το δυνατόν λιγότερους, αν είναι δυνατόν, να τελειώσει εδώ όσον αφορά τους δικούς μας συναδέλφους και συνεργάτες, να είναι θετικοί σε αυτά τα δείγματα που θα ακολουθεί. Κύριε Γιαννόπουλε, δεν γνωρίζω αν το ξέρετε κι εσείς προσωπικά. Είχαν παρουσιάσει συμπτώματα ή έκαναν το τεστ χωρίς ιδιαίτερη συμπτωματολογία? Ο συνάδελφος μετά από μια σειρά εφημεριών το τελευταίο διάστημα και έχοντας κάνει και κάποιες διακομιδές σε νοσοκομεία τριτοβάθμια των Αθηνών που δυστυχώς είχαν αρκετά κρούσματα, παρουσίασε ένα ήπιο εμπείρετο της τάξης του 37,5 με, έναν ήπιο πόνο και βήχα το Σάββατο. Κυριακή πρωί-πρωί του πήραν δείγμα και τη Δευτέρα βγήκε ότι ήταν θετικό. Η συμπτωματολογία και των δύο, επειδή ενημερώνω με τακτικά, είναι ήπια. Δεν υπάρχει κάτι το σοβαρό να ανησυχούμε. Τουλάχιστον αυτό μας κατησυχάζει. Αυτό είναι το καλό, το θετικό σε αυτές τις αρνητικές ειδήσεις που δίνουμε. Ότι και οι δύο οι συνάδελφοι και τα δύο τα παιδιά είναι καλά. Θα συνεχίσουν βέβαια να παραμένουν σπίτι τους σε απομόνωση για 14 ημέρες. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας μετά την πάροδο αυτών των ημερών πώς είναι, και με επικοινωνία βέβαια με τον ΕΟΔΗ, που είναι και αυτή τακτική, θα αποφασίσουμε αν θα επανέλθουν στη δουλειά τους ή μετά από πάροδο ακόμα περισσότερο διαστήματος.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο θέμα, επειδή γνωρίζουμε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου γενικότερα δεν έχει νοσοκομείο αναφοράς, εκτός αν έχει αλλάξει κάτι, μιας και βλέπουμε ότι υπάρχουν πλέον επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκτός από την περιοχή της Μεσσηνίας σήμερα και στην Σπάρτη 1, μήπως ήρθε η ώρα να αποκτήσει η περιφέρεια ένα νοσοκομείο αναφοράς? Είμαστε αυτή τη στιγμή μες στη μάχη του κυκλώνα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε γίνει σχεδιασμός το προηγούμενο διάστημα, περιμένοντας πόλεμο, όπως όλοι έλεγαν χαρακτηριστικά. Ακόμα και τώρα δεν είναι αργά. Πλην του νοσοκομείου αναφοράς, να σας πω ότι τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο έχω πληροφορίες και για τα γειτονικά νοσοκομεία έχουν αρχίσει οι μάσκες, τα γάντια και τα αντισηπτικά να εξαφανίζονται. Ξεκινάμε μια διαδικασία να δούμε, να εξοπλίσουμε τουλάχιστον τα νοσοκομεία και το προσωπικό που είναι παρόν αυτές τις δύσκολες ώρες, να το εξοπλίσουμε με σοβαρό εξοπλισμό για να υποδέχονται τα κρούσματα. Γιατί όπως γνωρίζετε κι εσείς από τις επίσημες πληροφορίες και τις επίσημες πηγές πάντα, αυτά το εμέσως επόμενο διάστημα θα αυξηθούν και θα κορυφωθούν το επόμενο 20ήμερο. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο και δυστυχώς φαίνεται να είναι οι πρώτοι που νοσούν, γιατί όπως γνωρίζετε στις τελευταίες μελέτες που έγιναν, το 30 με 35% των ανθρώπων της υγείας, οι γιατροί και οι νοσηλευτές δηλαδή, νοσούν από τον κορονοϊό παγκοσμίως σε όλα τα κράτη που υπάρχει αυτή η μάστιγα, θα πρέπει να είναι καλά εξοπλισμένοι. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που αύριο θα μας χρειαστεί να περιθάλψουμε ως διασωληνωμένους, ως βαριά πάσχοντες στα διάφορα τμήματα. Εννοείται ότι το προσωπικό θα πρέπει να είναι πολύ 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 καλά προστατευμένο, όχι μόνο για το προσωπικό, αλλά για να υπάρχει προσωπικό να περιθάλπτει συνέχεια και όσο χρειάζεται. Πολύ βασικό αυτό που λέτε. Ελπίζουμε ότι θα έχετε και όσα εργαλεία, αν μπορώ να το πω έτσι, χρειάζονται για να υποδέχεστε σωστά τα κρούσματα. Και εννοείται, ελπίζουμε και ότι θα υπάρξει νοσοκομείο αναφοράς και ότι θα υπάρξουν και περισσότερες κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας. Νομίζω πως το νοσοκομείο Καλαμάτας, τουλάχιστον αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση, ήδη είχαμε επιπλέον κλίνες. Σωστά, κύριε Γιαννόπουλε? Είναι σωστά. Η μία παθολογική κλινική είχε ήδη στο σχεδιασμό μετατραπεί σε κλινική νοσηλείας τέτοιων κρουσμάτων και μάλιστα υπήρχε και σχεδιασμός, υπάρχει ακόμα δηλαδή σχεδιασμός, η καρδιολογική μονάδα να έκλεινε όπως είχε σιγά σιγά γίνει με τα περιστατικά να μεταφέρονται στην καρδιολογική κλινική, γιατί ευτυχώς υπάρχουν εκεί 6-7 αναπνευστήρες οι οποίοι μπορεί να αποβούν σωτήρι για 6-7 συμπολίτες μας και για παραπάνω αν ενδεχομένως χρειαστεί, σε περίπτωση τα κρούσματα αυξηθούν και χρειάζονται διασωλήνωση. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Αυτά λοιπόν από την Καλαμάτα. Είπαμε πως υπάρχει και ένα επιβεβαιωμένο πρώτο κρούσμα στην Σπάρτη. Ένας ηλικιωμένος από την Μάνη, ο οποίος νοσηλεύεται σε ειδικό θάλαμο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Να πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα ανακοίνωσαν νωρίτερα οι κύριοι Σταϊκούρας, Γεωργιάδης και Βρούτσης σε σχέση με τα μέτρα ενίσχυσης κυρίως της οικονομίας της χώρας.